Ασφικτικές αναμένεται να είναι και το επόμενο διάστημα οι πιέσει των τραπεζών προς τους δανειολήπτες, όπως εκτιμά ο νομικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας, αφού επήγει η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Σε μια ιδιαίτερη δυσάριστη κατάσταση αναμένεται να βρεθούν οι δανειολήπτες, καθώς τα επιστοτικά ειδήματα θέλουν να μεταφέρουν την πίεση που ασκείται σε αυτά για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων. Ειδικότερα μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών 5.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ενώ ο αριθμό αυτό αναμένεται να πολλαπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμο Κατσέλη θα ισχύει όπω όλα δείχνουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, εκτό και αν δοθεί παράταση. Να τονίσουμε ότι ο νόμο Κατσέλη, όπω και ο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών, ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, ειδικότερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου ενώ το Υπουργείο εξετάζει τυχόν παράταση του νόμου Κατσέλη. Ε, η διαδικασία επαγωγή του νόμου Κατσέλη είναι η γνωστή, εφόσον πληρούνται οι τυπικέ αλλά και ουσιαστικέ προποθέσει, μπορεί με την αίτησή του ενώπιν του Ειρηνοδικείου, οποιοδήποτε έχει νόμο συμφέρον, να προσπαθήσει να διευθετήσει τι οφειλέ του μέσω του νόμου Κατσέλη. Πριν φτάσουμε στο νόμο Κατσέλη, είναι σημαντικό ότι όλοι οι δανειολήπτε έχουν ακόμη ένα εργαλείο στα χέρια του, αυτό ονομάζεται κώδικα διεντολογία σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να ρυθμίσουν εξοδικαστικά τις οφειλές τους προς τα πιστοτικά ίδρυματα.